Τι έγινε στην Επιτροπή Ελέγχου, η πρώτη ερώτηση που μπορώ να υποβάλω. Εντάξει, έγινε μια καλή συζήτηση, ήταν και παρόν και αρχηγή κομμάτων, μια καλή συζήτηση, ακούσαμε, μας ακούσανε, ανανεώθηκε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα έχει, θα έλεγα, ευρύτερες διαστάσεις, καθώς αφορά ουσιαστικά τον μεγαλύτερο εγχώριο τραπεζικό οργανισμό, καθώς ο συνεργατισμός έχει ένα τεράστιο ισολογισμό και αφορά ουσιαστικά τις τραπεζικές εργασίες του καθημερινού Κυπρίου. Και εκεί μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε και εμείς, αλλά και η Μονάδα Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, ένα απολογισμό όσον αφορά αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχει ως τώρα. Καθώς να σημειώσω και να το επαναλάβω ότι βρισκόμαστε ήδη στη 16η έκθεση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είναι η 16η έκθεση τέτοια αξιολόγησης, με βάση την οποία ουσιαστικά έχουμε καλύψει και έχουμε πετύχει όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί από το 2014. Το μόνο το που έχει μείνει είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Επομένως, αυτά τα οποία είχαν... για κάποιους αποτελεί έκπληξη. Ήταν έκπληξη, δεν ήταν έτσι οι αρχικοί σχεδιασμοί. Οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν έτσι. Να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2017 είχαμε κινήσει αυτή τη διαδικασία μαζί με το συγκεκριμένη επενδυτική τράπεζα εξωτερικού, τη Citibank, τη Citigroup, με αυτό το σκοπό. Αυτό που είχαμε όμως επανειλημμένα πει είναι ότι αυτοί οι σχεδιασμοί θα τύχουν διαφοροποίησης με βάση και την πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Και αυτό σε ένα εθνικό επίπεδο. Επομένως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για επανεκκίνηση της ίδιας διαδικασίας με διάφορες επιλογές πάνω στο τραπέζι. Αυτό το οποίο ξέραμε και ξέρουμε είναι ότι δεν είναι ούτε επιτρεπτό, ούτε γενικά αποδεχτό σε επίπεδο Ευρωζώνης, σε Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, να υπάρχει κρατική συμμετοχή σε ένα τέτοιο μεγάλο τραπεζικό οργανισμό. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα δεν και εδώ είμαστε. Δεν μπορεί να γίνει κρατική στήριξη, εκτός και αν αιτηθούμε παρέκκληση. Υπάρχει και αυτό το παραθυράκι. Υπάρχουν συγκεκριμένες... καταρχήν να πούμε ότι σήμερα ο μέτοχος ήταν και είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι το κράτος. Ακριβώς. Χρειάζεται να γίνει, ήταν και δέσμευση να γίνει η ιδιωτικοποίηση, η ένταξη ιδιωτών επενδυτών. Γιατί να γίνει ιδιώτες επενδυτές, διότι χρειάζεται ένας τραπεζικός οργανισμός να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια. Και επίσης έχοντας πρόσβαση σε κεφάλαια, αλλά και μπαίνοντας σε μια οργανωμένη αγορά ή γενικά μπαίνοντας σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορέσει να λειτουργήσει πολύ πιο εύρυθμα και πολύ πιο ανταγωνιστικά. Λόγω του μεγέθους του συνεργατισμού, χρειάζεται να λειτουργήσει με όρους αγοράς. Άρα είμαστε σε αυτό το σημείο. Έχουμε, τόλμω να πω, έχουμε επιτύχει αυτή τη στιγμή να βάλουμε σε θέση μια διαδικασία η οποία είναι ανταγωνιστική, η οποία είναι διάφανη, η οποία θα προσελκύσει και έχει καλέσει για επενδυτικό ενδιαφέρον ανά το παγκόσμιο, άρα και εντός της Κύπρου, αλλά και στην διεθνή επενδυτική κοινότητα. Τι μπορείτε κοινότητα. Να μας πείτε για την προσέλευση στο εικονικό δωμάτιο, πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, περισσότερο στο καλό ή στο κακό κομμάτι ή και σε προτάσεις πακέτα? Εντάξει, καταρχήν να πω ότι αυτό με το εικονικό δωμάτιο ήταν ένα μικρό εργαλείο της όλης διαδικασίας. Έχει φυσικά αναδειχθεί, επειδή ακριβώς είναι κάτι το καινούργιο, πρωτοφανές, έχει αναδειχθεί σαν το, να το πω, το κύριο θέμα. Αυτό δεν αποτελεί τίποτε άλλο από το να δώσει τη δυνατότητα σε δυνητικούς επενδυτές, οι οποίοι τεκμηριωμένα ενδιαφέρονται, γι' αυτό το αξιολογεί η επενδυτική τράπεζα. Είστε ικανοποιημένος από το μέχρι αναλάβει. Στιγμής ενδιαφέρον, κύριε Χατζηγιάννη? Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει γύρω στις 8 με 10 εβδομάδες. Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Και είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει, επαναλαμβάνω, με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με ένα ανεξάρτητο τρόπο. Και σίγουρα θα βλέπουμε κάποια την πρόοδο σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα και ούτε πρέπει να έχουμε εικόνα. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη όσο οφείλουμε στους συνεργάτες που έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτούς τους συγκεκριμένους συνεργάτες. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε στην Φραγκφούρτη? Χθες. Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο? Δόθησαν έτσι κάποια πλαίσια, κάτι που μπορούμε να πούμε? Έρχεστε πιο
έτσι, αισιόδοξος, πιο προβληματισμένος από τη Φραγκφούρτη, ικανοποιημένος. Καταρχήν, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Δεύτερο, αυτό που έχουμε επανειλημμένα μπει και σημειώνω ότι είμαστε μέρος του ευρωσυστήματος. Είμαστε μέρος της Ευρωζώνης, επομένως χρειάζεται να ακολουθούμε και να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο όπως λειτουργεί κάθε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις στην Κύπρο λόγω των μέξιμων χορηγήσεων και ιδιαίτερο ο συνεργασμός έχει μεγάλες προκλήσεις διότι δεν ήταν ποτέ μια συγκεκριμένη τραπεζική οτότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει έτσι κάποια χρονικά περιθώρια για να, και την εξέβρεση επενδυτών. Έχουμε υποβάλει αυτό το πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους. Αυτή ήταν μια διαδικασία η οποία έτρεχε, ξεκινήσει να τρέχει από το καλοκαίρι του 2017 και μάλιστα χρονοδιαγραμματικά αυτό είχε οριοθετηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018, άρα είμαστε εντός αυτού του πλαισίου. Δεύτερο τρίμηνο δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο? Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αυτό ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός. Όμως να σημειώσω ότι παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα, που αφορά είτε τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, είτε αφορά τη συσσόρευση κεφαλαίων, καθώς υπάρχουν κεφάλαια, υπάρχουν σημαντικές προβλέψεις, έχουν μειωθεί τα μη εξυπηρετούμενα, έχουν γίνει πάρα πολλά. Εξακολουθούμε και έχουμε όμως μια μεγάλη πρόκληση. Είναι ένα ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Ιδιαίτερα για μας αυτό αφορά πρώτες κατοικίες και σε μια οικονομία η οποία κινείται ανωδικά. Επομένως υπάρχουν εδώ κάποιες παραδοξότητες. Η οικονομία κινείται ανωδικά και το ποσοστό των εξυπηρετών δεν μειώνεται. Δεν μειώνονται με τον ίδιο ρυθμό. Ναι, με τον ίδιο ρυθμό. Ανάλογο ρυθμό. Ακριβώς. Και εδώ είναι που εδώ χρειάζονται αναλύσεις. Γιατί δεν μειώνονται με τον ανάλογο ρυθμό, πώς μπορούν να μειωθούν. Και όλα αυτά είναι εδώ που έρχεται άρα ο σχεδιασμός. Άρα, αναδυλήθηκα μέχρι τον Ιούνιο, θα πρέπει να έχουμε έτοιμους τους επενδυτές. Εμείς έχουμε τρέξει μια διαδικασία, η οποία αναμένουμε κάποια αποτελέσματα, πιθανότατα μέσα στο Μάιο με Ιούνιο. Εάν μέχρι τότε δεν υπάρχουν οι επενδυτές, δεν βρούμε αυτά που θέλουμε, τότε τι γίνεται? Τι εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι πρέπει να πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε και αφού απαγορεύεται και η κρατική ενίσχυση, εκτός και αν διαψεύστε με αν είναι λάθος η εντύπωση που έχω, αν μπορεί να, να γίνει ένα αίτημα παρέκκλησης. Ισχύει αυτό, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Εγώ σίγουρα αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Ναι. Δεν είναι θέμα κρατικής ενίσχυσης. Ναι. Αυτά είναι θέματα που αφορούν και το βασικό μας μέτοχο. Ναι. Όπως έχω δει, γίνονται καλύτερα μπορεί να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό έχετε δίκιο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε κάνει, όπως είχα πει και πριν, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια προοπτική για το πώς έχει τρέξει ο συνεργατισμός, ναι, ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ναι, απλά η ερώτηση ήταν εάν δεν είμαστε έτοιμοι. Μιλάτε βασικά για το σχέδιο Β. Ή αν υπάρχει το... Αυτό μπορεί να απαντηθεί από τον, νομίζω πρέπει να απαντηθεί και από τον βασικό μέτοχο. Εμείς οφείλουμε να τρέξουμε αυτό που λέμε το βασικό σχέδιο, δηλαδή για τις προοπτικές, τις οποίες έχει ακριβώς ο συνεργατισμός για να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό έχουμε κάνει και αυτό κάνουμε. Υπάρχει το σχέδιο Β σε περίπτωση που δεν είμαστε έτοιμοι με τους επενδυτές και απλά λέτε ότι είναι καλύτερα να μας το απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν υπάρχει? Γίνονται διάφοροι, υπάρχουν διάφοροι σχεδιασμοί, αλλά επειδή ακριβώς αυτό αφορά το βασικό μέτοχο, νομίζω δεν είναι ορθό να δώσω εγώ απαντήσεις. Εγώ να μιλήσω βασικά για το υπάρχει βασικό. Υπάρχει σχεδιασμός όμως. Γι' αυτό θα νομίζω θα απαντηθεί. Ούτε υπάρχει ούτε δεν υπάρχει. Νομίζω αυτό θα απαντηθεί. Αυτό θα απαντηθεί. Την ίδια ώρα, ενώ κάποια πράγματα, όπως είπατε, δεν πρέπει και να θεωρούνται έκπληξη και ούτω καθεξής, υπήρξε μια αλληλουχία ανακοινώσεων. Ναι. Που γινόντουσαν, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Αυτό έχει προκαλέσει και μια σύγχυση. Ναι. Πώς τα σχολιάζετε? Αν θέλετε να δώσω και παραδείγματα, μπορώ. Είχε τρέξει, εμείς είχαμε ξεκινήσει από το τέλος του καλοκαιριού και μάλιστα είχαμε και κάποιες συναντήσεις στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο όσον αφορά την προσέλκυση διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος. Και πάνω σε αυτό το σχεδιασμό τώρα έρχεται αυτή το συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει ξεκινήσει να τρέχει. Άρα ο σχεδιασμός εκείνος συνεχίζεται, που εμείς είχαμε ανακοινώσει.
το προημερό φημολογείτο και για ένα νέο σχέδιο εθελούσιος αποχώρησης και την ίδια ώρα είχαμε προχθές και κάποιες αντιδράσεις και από την ΕΤΙΚ ότι δεν ενημερώθηκαν. Θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο από αυτού προτού σας αποχαιρετήσω? Εντάξει, είναι αυτό που λέτε ότι ακούγονται πολλά φήμες για περί εθελουσίων σχεδίων κτλ. Νομίζω το πιο καλό είναι εμείς να δίνουμε συγκεκριμένες, όταν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο να το κάνουμε. Έχουμε ορίσει συναντήσεις μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις την ερχόμενη Δευτέρα για να σου ενημερώσουμε αυτές τις εξελίξεις. Χρειάζεται πάρα πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, διότι την ίδια στιγμή εξακολουθεί και επιχειρησιακά και τρέχει ο συνεργατισμός με συγκεκριμένους στόχους. Ναι, αυτή η αναστάτωση η οποία δημιουργεί ακριβώς διότι δικαιολογημένα υπάρχει ενδιαφέρον για το πώς κινείται ο συνεργατισμός. Είναι όμως σημαντικό να συνεχίσει να τρέχει, διότι είχαμε κλείσει το 2017 με πετυχαίνοντας όλους τους επιχειρηματικούς και επιχειρησιακούς στόχους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν να τρέχουν αυτοί και να παραμείνουμε μόνο σε οτιδήποτε ανακοινώσιμο. Το γεγονός ότι χρειάζεται να συνεχίσει την πορεία του, δηλαδή αύξηση των εσόδων και μείωση των εξόδων, αυτό είναι δεδομένο. Ένα σημαντικό μέρος γενικά των εξόδων, όχι μόνο του συνεργατισμού αλλά και γενικά του τραπεζικού συστήματος, αφορά το προσωπικό. Όμως εκεί χρειάζεται να γίνουν πάρα πολύ προσεκτικοί σχεδιασμοί σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς ξεμείναμε από χρόνο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή, κύριε Χατζηγιάννη. Λοιπόν, είχαμε δηλώσει στη Βουλή από τον Υπουργό Υγείας σε σχέση με την δουλειά που έπιασε έτσι για τα καλά και το Συμβούλιο για την Αυτονόμηση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων. Έχουμε τις δηλώσεις του Υπουργού να τις παρακολουθήσουμε. Ναι, σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία